Καλημερίζω τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ευελπιστώντας ότι θα πάρουμε δύο κουβέντες παραπάνω και θα μάθουμε δύο παραπάνω πράγματα ή θα μπορέσουμε να σκεφτούμε δύο πράγματα παραπάνω. Και μιλάω για τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ακούω. Ακούσατε τι είπα? Βεβαίως και με πάρα πολύ ενδιαφέρον και το συνοψίσατε πολύ πολύ ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Ευρωεκλογές λοιπόν την Κυριακή, πολύ σημαντικές ευρωεκλογές για την Ευρώπη συνολικά, για μια σειρά από ζητήματα. Από τη μια μεριά γιατί υπάρχουν διαφορετικές πιέσεις στο ίδιο το ενωσιακό εγχείρημα. Το ένα είναι το κοινωνικό κόστος της λεγόμενης perma crisis, δηλαδή της διαρκούς κρίσης, των αλλεπάλληλων κρίσεων. Ξεκινήσαμε από τη μεγάλη κρίση και ύφεση του 2008 και από εκεί και μετά βγαίναμε και μπαίναμε σε κρίσεις. Πανδημία που ήταν και οικονομική και κοινωνική κρίση πέραν την υγειονομική, μετά ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που είναι σε εξέλιξη, που επηρεάζει το κόστος ζωής και το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή είναι μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι οι λεγόμενες mega trends. Οι μεγάλες τάσεις πρωτίστως και προεξαρχούσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού που δημιουργεί μια σειρά από καινούργιες προκλήσεις, αλλά αν θέλετε και πιέσεις επί παραδείγματος στην αγορά εργασίας, και παράλληλα σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την αμφισβήτηση θεμελιωδών αξιών της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης από κομματικούς σχηματισμούς ανά την Ευρώπη που φαίνεται να ενισχύονται, μένει να φανεί το τελικό αποτέλεσμα την Κυριακή το βράδυ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε όμως δίκιο ότι, και θα ξεκινήσω από αυτό, φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη αποχή. Πιθανό να έχουμε ιστορικό χαμηλό συμμετοχή και πιθανό να πέσουμε κάτω από το 50%, το απέχομαι. Φαίνεται όμως προς τα εκεί πάμε. Πέραν από την αναμενόμενη απάντηση, αν συμβεί αυτό, προτίμησαν την παραλία κτλ. Στην πραγματικότητα, αν συμβεί αυτό, υποκρύπτεται κάτι άλλο. Ότι γιατί τη μισή ώρα μπορεί να την βρει κάποιο για να πάει να ψηφίσει. Είναι μια ουσιώδης, λιγότερο ουσιώδης στάση που σχετίζεται με μια σειρά ερευνητικών εμπριμάτων που έχουμε και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μιας προϊούσας απαξίας του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού εν γέννη, που εκβάλλει σε κρίση αντιπροσώπευση και νομιμοποίηση. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, ούτε μπορεί να εξορκιστεί. Εντάξει, ήταν καλός ο καιρός, πήγανε στην παραλία κτλ. Αυτό είναι για την επόμενη μέρα, αλλά καλό να το έχουμε υπόψη μας και στην προηγούμενη μέρα. Τι διακυβεύεται, με ρωτήσετε? Πολλά διακυβεύονται. Καταρχάς, αυτό που διακυβεύεται είναι η επόμενη μέρα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν ώψη αυτών των προκλήσεων που είπα, και να προσθέσω και μία ακόμα πάρα πολύ σημαντική, θα έλεγα ζωτική σημασία. Η τεράστια ρευστότητα που υπάρχει στο γεωπολιτικό και στο διεθνές περιβάλλον. Είμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο. Συμμαχίες ανασυγκροτούνται. Πόλεμοι υπάρχουν στην περιφέρεια των ζωτικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά δείχνει αμήχανη, ενίοτε και καχεκτική, στον τρόπο που επιχειρεί να αποκριθεί σε κρίσεις και σε διακυβεύματα. Από την άλλη μεριά, αν σκεφτεί κανείς την αναμενόμενη, πιθανόν έτσι εκλογές έχουμε, πάντα με πιθανότητες μιλάμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αύξηση της αντιπροσώπευσης ακροδεξιών, σκληρών δεξιών, ευρωσκεπτικών, ενίοτε και αντιευρωπαϊκών κομματικών σχηματισμών και ρευμάτων, η πίεση θα μεγαλώσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο τι σημαίνει το να έχουν μια ισχυρότερη αντιπροσώπευση στο Ευρωκοινοβούλιο, αναφέρομαι και στην πίεση στα mainstream κόμματα σε ό,τι αφορά τη δικιά τους ατζέντα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για μια φορά ακόμα, οι ευρωεκλογές δεν είναι ασυνήθες, ξέρετε, και δεν είναι μόνο ελληνικό. Παίρνουν χαρακτήρα ιονίες εθνικών εκλογών, ή τουλάχιστον αυτό προσπαθούν να πείσουν για προφανείς λόγους οι πολιτικοί αρχηγοί και δι των μεγαλύτερων κομμάτων, γιατί βλέπουμε να έχουμε τον παραδοσιακό εκλογικό ανταγωνισμό και παράλληλα ένα εκλογικό ανταγωνισμό στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για την κατάληψη που είναι και συμβολική και ουσιαστική της δεύτερης θέσης. Έχουν λοιπόν χαρακτήρα ιονίες εθνικών εκλογών. Δεν φαίνεται να κινητοποιεί ιδιαίτερα αυτούς τους πολίτες. Ωστόσο, πολιτικά συμπεράσματα θα βγουν σε σχέση με το τοπίο της επόμενης μέρας. Και σε αυτό, αν έχω ένα λεπτό, σε ό,τι αφορά την εκλογική συμπεριφορά, και εκεί τα αναλυτικά μας εργαλεία αλλάζουν. Δηλαδή,
Παραδείγματος χάρη, το μοντέλο της σχολής του Κολούμπια θεωρεί ότι κατεξοχήν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου προσδιορίζουν τις πολιτικές τους προτιμήσεις. Από αυτή την άποψη, η μεσαία τάξη, οι ανήκοντες στο κέντρο, το οποίο μεν θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη, από την άλλη όμως, αφού πολλοί πολίτες αυτοπροσδιορίζοντος κεντρώοι αποκτά ηλική υπόσταση, παίζει μεγάλο ρόλο. Τι άλλο παρατηρούμε? Να έχει απομειωθεί η αίσθηση της κομματικής εγκύτητας, άρα η κομματική ταύτιση ως κριτήριο εκλογικής συμπεριφοράς, και να έχει αυξηθεί η κειμενόμενη ψήφος μαζί με τη θεματική ψήφο, δηλαδή ψηφίζω με βάση τη δικιά μου ατζέντα. Βέβαια εδώ, αν δούμε μεσοσταθμικά τις δημοσκοπήσεις, αυτό που φαίνεται να είναι το πρώτο κριτήριο ή το πρώτο ζήτημα που προτεραιοποιούν οι Έλληνες πολίτες, είναι το ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Θα έχουμε λοιπόν και ψήφο δυσαρέσκειας, αυτό επηρεάζει περισσότερο την κυβέρνηση. Θα φανεί πώς θα κινηθεί, γιατί παρατηρείτε κι εσείς, είστε πολύ έμπειροι και πολύ ενήμεροι, τις δημοσκοπήσεις που λειτουργούν πολύ επιφυλακτικά. Δηλαδή το βλέπουμε ακόμα και παραμονές των εκλογών. Δημοσκοπήσεις να δίνουν διαστήματα, ακρότατες τιμές. Και ακόμα και με τη μικρή αναγωγή τη λεγόμενη για τη μεσοσταθμική εκτίμηση ψήφου να είναι πολύ επιφυλακτική. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λόγω της, το είπατε πολύ σωστά, λόγω της μεγάλης προς το παρόν δημοσκοπικά τουλάχιστον του μεγάλου γκλάστερα διευκρίνησης της ψήφου, η οποία βέβαια παραμετροποιείται από δημοσκοπήσεις, βλέπουμε δηλαδή από πού προέρχονται. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι φαίνεται ένα 40% αυτών που ανήκουν στη λεγόμενη αδιευκρίνηση αυτή τη στιγμή, κάποιοι μην ξεχνάμε ότι ψηφίζουν στο παραβάν κυριολεκτικά. Το φαινόμενο της ψήφου του Σαββατοκύριακου κτλ. Δεν είναι καινούριο, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ένα 40% της αδιευκρίνησης να αυτοπροσδιορίζονται από το κέντρο μέσα την κεντροδεξιά. Από την άλλη μεριά, ας σκεφτούμε ότι όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί, γιατί η κατηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ μεγάλο βαθμό εδραιώθηκε ακριβώς το ότι κατάφερε να αντιπροσωπεύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένα σημαντικό μέρος του λεγόμενου κέντρου. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απευθύνονται στο κέντρο και ιδίως στην κεντροαριστερά, επιχειρώντας να εδραιώσουν μια σχέση πιο συστηματικής επιρροής και αντιπροσώπευσης της κεντροαριστεράς και νοστιμάτων του κέντρου. Άρα τα διακυβέρματα είναι πολλαπλά και είναι σύνθετα. Και από αυτή την άποψη μένει να φανεί και μένει να φανεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι θα δούμε την επόμενη μέρα και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και σε ό,τι αφορά το τι θα συμβεί με τις παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες και τις νεότερες πολιτικές οικογένειες. Κάποιοι λένε, αναλυτές διεθνώς, το ξέρετε, ότι μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που μαζί οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, να το πω απλά, χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, να μην έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό και εκεί θα παίξει μεγάλο ρόλο τι θα κάνει αυτή η μικρή ομάδα γύρω από τον Μακρόν. Πώς δηλαδή, ποια θα είναι η εκλογική της επίδοση. Αν γυρίσουμε πάλι τώρα στους Έλληνες, τι άποψη έχουν οι Έλληνες για την Ευρώπη, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Με βάση τις τρέχουσες μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου, την πιο πρόσφατη, την εκατοστιαία, δηλαδή του φθινοπόρου του 23, στην Ελλάδα, φαίνεται μια μεικτή εικόνα. Δηλαδή, θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθεί η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεγαλύτερο από το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών, 65% στην Ελλάδα, 55% στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως μεριά, υπολείπονται στη θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, 35% στην Ελλάδα έναντι 44% σε ευρωπαϊκό μέσο όρο, και έχουν μια μεγαλύτερη δυσπιστία και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και προς θεσμούς της. Συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση 58% έναντι 45% του μέσο όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτά και με αυτά η μεικτή εικόνα εξηγείται, ξέρετε. Εξηγείται από την άποψη ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ μεγάλο ευρωσκεπτικισμό, αν σκεφτούμε άλλες χώρες, και δεν θα πω το συνήθις ύποπτο την Ουγγαρία, αλλά και το τι συμβαίνει στην Ιταλία και στη Γαλλία. Έχουμε ένα αίτημα, φαίνεται από τους πολίτες, για, αν θέλετε, περισσότερο θεσμική εμβάθυνση, μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία, καλύτερη Ευρώπη. Δεν είναι ευχαριστημένοι οι Έλληνες με την Ευρώπη, νιώθουν όμως ότι τη χρειάζονται. Ποιοι θα αποκριθούν σε αυτό το αίτημα και πόσο έχουμε συζητήσει πραγματικά στην περίοδο την προεκλογική για την Ευρώπη, ενώ πόσο έχει συζητήσει η πολιτική ελίτ, γιατί στη δημόσια σφαίρα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Θα έλεγα έχουν συζητήσει, αλλά λιγότερο από ό,τι αναμενόταν. Και όχι για την Ευρώπη γενικά, αλλά για την Ευρώπη και την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη.
μας βάζετε σε πολύ δύσκολες σκέψεις, αλλά απαντάτε κυρίως στο γιατί υπάρχει μεγάλη αναποφασιστικότητα στον καθένα από εμάς για το τελικά τι θα επιλέξει. Το πώς θα αποτυπωθεί, θα αποτυπώσει και τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την απαξίωση που μπορεί αυτή την ώρα να εκλαμβάνει και το πολιτικό προσωπικό και η ίδια η πολιτική που ακολουθείτε. Όμως η δική μας, η ίδια η ψήφος θα είναι εκείνη που θα κατευθύνει και τα νήματα. Αυτό δεν κάνει να το ξεχνάμε, κύριε Παπαδάκη, επειδή η επιλογή στα άκρα τις περισσότερες φορές μας οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Αποφεύγω πάντα, και το ξέρετε κύριε Αντολγεράκη, γιατί μιλάμε πολλά χρόνια μαζί, το κανονιστικό. Προσυπογράφω όμως ό,τι ακριβώς είπατε. Η ψήφος έχει σημασία. Η ψήφος έχει σημασία γιατί στο τέλος της μέρας αυτοί που ψηφίζουν αποφασίζουν, όχι αυτοί που δεν ψηφίζουν. Όμως αυτοί που ψηφίζουν αποφασίζουν και για αυτούς που δεν ψηφίζουν. Οπότε καλό είναι να το έχουμε στο νου μας, και όπως πολύ σωστά είπατε, και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ψήφος σε ευρωεκλογές θα σημαίνει πράγματα για την επόμενη μέρα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, για την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, προφανώς δεν είναι η καλύτερη που θα θέλαμε, αλλά αν γυρίσουμε γύρω-γύρω στον κόσμο θα δούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Να πω πολύ γρήγορα ότι τι έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η θεσμική εμβάθυνση και ορίμανση, για την οποία συζητάμε όλοι, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Μα ούτως ή άλλως το πολιτικό προσωπικό επιλέγεται από εμάς. Γι' αυτό το είπαμε πριν από λίγο. Μπορεί όλος ο κόσμος να μην έχει τα καλύτερα δεδομένα αυτή την ώρα, αλλά οι επιλογές είναι δικές μας. Δεν είναι εξωγήινα αυτά τα φαινόμενα. Δεν έρχεται κάποιος και κάθεται εκεί, γιατί θα λέγαμε και θα μιλούσαμε για διαφορετικά πράγματα. Εμείς αποφασίζουμε. Όπως το είπατε, εμείς αποφασίζουμε, και αποφασίζουμε στην πραγματικότητα για την αντιπροσώπευση στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και για τους όρους της αντιπροσώπευσης. Και με δεδομένα τα διακυβεύματα που συζητήσαμε πιο πριν για την Ευρώπη, αλλά επιμένω και για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ένα από τα πρώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουμε ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι τι ακριβώς ρόλο θέλουμε, και αυτό συναρτάται και με το πώς θα κινηθεί η Ευρώπη στα επόμενα, λυπάμαι που το λέω, φοβάμαι, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, γεμάτα από προκλήσεις, τις σκιαγράφησα πιο πριν, και με δεδομένο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, και με δεδομένο επίσης άλλα ζητήματα, βλέπετε για παράδειγμα την αδυναμία προετοιμασίας που έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομαλή μετάβαση από την οικονομία του πετρελαίου στις οικονομίες εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Στην πραγματικότητα εξαρτώμαστε πλέον πάρα πολύ από το υπερτιμημένο LNG της Αμερικής, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και ό,τι έχει συμβεί. Παίρνω παραδείγματα που μας επηρεάζουν. Μας επηρεάζουν σε πολλά επίπεδα. Ξαναλέω, δεν ξεχνάω ότι έχουν και χαρακτήρα οι ιονίες εθνικών εκλογών. Δηλαδή ψηφίζει ο πολίτης και για την αντιπροσώπευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιλέγει και κόμμα και επιλέγει και αντιπροσώπευση σε επίπεδο ευρωβουλευτή, με μια σειρά από κριτήρια που τα σκιαγράφησα επίσης πολύ συνοπτικά, σεβόμενος στην οικονομία του χρόνου προηγουμένως. Επιλέγει όμως, η κρίσιμη φράση είναι η επιλογή. Επιλέγει, και επιλέγει για μια σειρά από πράγματα με όποια κριτήρια κρίνει. Μπορεί να θέλει να εκφράσει δυσαρέσκεια, μπορεί να θέλει να εκφράσει διαμαρτυρία. Μπορεί να θέλει να ενισχύσει ένα μικρότερο κόμμα. Μπορεί να θέλει να έχει πιστεί από τα κεντρικά αφηγήματα. Δεν μου πολύ αρέσει, ξέρετε, ο όρος. Περισσότερο χρησιμοποιώ το φουκοϊκό όρο ρηματικές πρακτικές των μεγάλων πρωταγωνιστών του εκλογικού ανταγωνισμού, των τριών δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να έχει πιστεί με κάποια από αυτά τι προγραμματικές δηλώσεις. Μα καλά, κύριε Παπαδάκη. Και από το επικοινωνιακό κομμάτι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σωστά, αυτό. Σωστά τα λέτε όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, όση ώρα μιλάτε, σκέφτομαι το εξής. Μα καλά, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε μάθει μέσα από τα λάθη μας τι σημαίνει να πηγαίνουμε στην κάλπη με το θυμικό? Ξέρετε κάτι, και το θυμικό υπάρχει. Μια γρήγορη παρένθεση. Είχαμε τη χαρά να έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές συμπόσιο με σημαντικούς ανθρώπους από την Ευρώπη και την Αμερική, και η καταληκτική ομιλία ήταν από τον Κλόντιο Ραντάελι, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε επίπεδο ευρωπαϊκών ζητημάτων και ευρωπαϊκής πολιτικής. Και είπε ότι, γιατί έχει κάνει ένα καινούριο μεθοδολογικό μοντέλο ανάλυσης, ότι πρέπει να εντάξουμε και τα ζητήματα των συναισθημάτων στο να δούμε πώς
πώς στερεώνεται το λεγόμενο policy learning, τι μαθαίνουμε τελικά και σε επίπεδο θεσμών, όχι μόνο οι πολίτες. Και να σας πω κάτι, φαίνεται όμως, φαίνεται ότι όλο και περισσότερο ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος τίνει προς αυτό που λέμε συνδυασμό θεματικής ψήφου και ορθολογικής επιλογής. Δηλαδή με βάση το τι κρίνει ως δικιά του προτεραιότητα σε σχέση με την καθημερινότητά του, σε σχέση με την πραγματικότητά του. Το θυμικό δεν μπορείς να το αποκλείσεις και αν επιλέξεις να ψηφίσεις με το θυμικό, πάλι δικαίωμά του είναι. Αν με ρωτάτε και μόνο ως πολίτη, και μόνο ως πολίτη, θυμικό προφανώς έχω και εγώ, στην ψήφο προσπαθώ να μην το ενεργοποιώ. Αλλά να σας πω κάτι, κυρία Δουλγεράκη, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι πολίτες να ψηφίσουν και να εκφραστούν με όποια κριτήρια θέλουν. Γιατί ξαναλέω, το είπα και πριν, στην πραγματικότητα αυτοί που ψηφίζουν αποφασίζουν και για αυτούς που δεν ψηφίζουν. Αν ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος θεωρεί ότι δεν αντιπροσωπεύεται από κανένα και δεν το αφορά, επειδή είναι προεκλογές, επειδή είναι μακριά από τον εκλογικό κύκλο, ενώ οι προηγούμενες ήταν πολύ κοντά στον εκλογικό κύκλο, ή λόγω του φαινομένου της λεγόμενης εκλογικής κόπωσης, εκλογές, για όποιο λόγο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμούνται όμως αυτό. Κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, 31 κόμματα συνασπισμοί κομμάτων, 1.143 υποψήφοι μόνο από την Κρήτη, ας είναι προϊόν όριμης σκέψης η ψήφο μας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που θα έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει σαφέστατα και να σας αποδεσμεύσω, γιατί υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, αλλά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και θα έχουμε πράγματα να πούμε, γιατί και την Κυριακή το βράδυ από τις 7 εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984 θα είμαστε μαζί όλη η ομάδα του σταθμού για να δίνουμε το στίγμα, να δώσουμε το στίγμα. Θα έχουν κλείσει και οι κάλπες, όπως θα είσαστε και εσείς και πολλοί άλλοι ως καλεσμένοι που θα βρεθείτε εδώ, τόσο στο στούντιο της Κρήτη TV όπως επίσης και στο στούντιο του Ράδιο 984, και βέβαια Δευτέρα πρωί νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο ραντεβού για μένα και για σας στις 8.30. Το κλείνουμε. Θα δεσμεύομαι δημόσια από τώρα με πολύ χαρά και για το βράδυ της Κυριακής, έτσι κι αλλιώς αυτό το έχουμε πει, αλλά και για τη Δευτέρα στις 8.30 το πρωί. Ωραία, και θα έχουμε τα αποτελέσματα έτσι. Και θα έχει ενδιαφέρον. Πάντα έχουν εκλογές ενδιαφέρον, κυρία Δουλγεράκη. Μια σειρά από διαφορετικές παραμέτρους. Έχω την υποψία ότι αυτές θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ευρωεκλογές η σύγχρονη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, θα τα πούμε και την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλή συνέχεια. Και εγώ καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.